νύχτα του δρόμου. Μην ανησυχείς, Γλύκα, τα έχω όλα υπό έλεγχο. Μα Γρηγόρη, ο κύριος Χίτλερ μας είπε ότι το υπόγειο είναι κατάλληλο για καλεσμένους. Μην πας στο υπόγειο, Διάννα. Θα γίνουν άσχημα πράγματα εκεί. Ηρέμησε, Μίλτο. Μια ταινία είναι μόνο. Έλα, Μίλτο, μη γίνεσαι χαζός. Μόνο μια χαζοτενία είναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σαν τα φαντάσματα. Όνειρα γλυκά, Μίλτο. Ρενάτα, περίμενε. Ναι. Μπορείς να κλείσεις τη τηλεόραση. Σε παρακαλώ. Ο Μίλτος γίνεται τόσο μωρό. Μπορείς να κλείσεις τη τηλεόραση. Φοβάμαι τα πάντα. Δεν υπάρχουν φαντάσματα! Μίλτο, υπάρχει ένα φάντασμα στο σπίτι μου. Τι, μα... Μίλτο, υπάρχει ένα φάντασμα στο σπίτι μου. Και Μίλτο, δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να μπει. Θα το αποδείξω. Σε σένα και σε όλους. Είμαστε κυνηγοί φαντασμάτων τώρα και δεν φοβόμαστε τίποτα. Χωρίς φόβο, πάμε να πιάσουμε ένα φάντασμα. Και εν ονόματι της κοινότητας κυνηγών φαντασμάτων, είμαι περήφανη που σας παρουσιάζω τη Ρενάτα Άλμπερτ με αυτό το γιγάντιο. Έλα, Μίλτο! Είσαι έτοιμος! Μίλτο! Ναι? Υπάρχει ένα... το αρκουδάκι! Για 5 χρόνια. Και τώρα κολλήσαμε στο να ακούμε το. Εντάξει, παιδιά, μας δώσατε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε ένα ζωντανό ακροατήριο. Και στα αλήθεια σημαίνει πολλά για μας. Ναι, αυτή η παράσταση για την ερχόμενη Παρασκευή μας έχει κουρελιάσει τα νεύρα, ξέρεις. Ναι, αδερφιά και αδερφές, ας ροκάρουμε με το ένα, με το δύο. Μωρά μου, βλέπεις, είχα αυτό το σκύλο, το ξύλινο ποδάρι, κι αυτός πήρα, συνήθισε να πίνει και να φρικάρει μέσα στο καρδάρι, μαζί με μια γάτα, ονομάτι Μπίκ. Άρε στην υγειά μας, άρε στην υγειά μας. Άσπρο πάτο σκύλου, μα μου άρεσε πολύ.
πάνε στην υγειά μας! Εμπιστιά! Τώρα αυτό δεν ήταν μέρος του σοου, είναι όμως αυτό ακριβώς που θα μας κάνει πελώριους. Μ' αρέσει! Καλό! Σχεδόν τελείωσε! Να, σχεδόν! Άτιμη, πάμε να δοκιμάσουμε. Μίλτο, άμα σε πιάσω, κακομύρι. Έπιασε. Κοίτα εδώ. Ναι, με αυτή την καινοτομία φέρνουμε ολοταγώς την τέχνη του κυνηγού φαντασμάτων στον 20ο αιώνα. Τα ακούτε αυτό? Μήπως είναι το φάντασμα? Όχι, παππού. Αυτό είναι ο αρουραίος που έφαγες και μεσημεριανό. Ω, ναι. Ωραίο πράγμα ήταν αυτό που φάγαμε. Τώρα αυτό, αυτό είναι το φάντασμα. Το φάντασμα. Το υπόγειο! Το υπόγειο! Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν κακά πράγματα στο υπόγειο? Μίλτο, για τελευταία φορά ήταν απλώς μια ταινία. Αυτή εδώ είναι πραγματικότητα. Να τι ακριβώς φοβάμαι κι εγώ. Μίλτο! Καλά, αλλά οπωσδήποτε δεν είμαι φάντασμα, έτσι, Τι γίνεται εδώ πέρα? Αμάν, Ρούφους, πώς είσαι έτσι? Ή προβατούσες πάλι? Σίγουρα κάπως έτσι φαίνεται, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί. Λοιπόν, γλυκιά μου, πριν τη μεγάλη ώρα θα ανέβω πολύ. Και ξέρεις, κοιμάμαι εκεί που δεν πρέπει και δεν μπορώ να κοιμηθώ όταν πρέπει. Γλύκα μου, είναι μια άσχημη φάση! Άσχημη σκηνή, γλύκα! Δεν νομίζω πως χρειάζεται να ανησυχείς για τη φάση, Ρούφους. Μου φαίνεται σαν να το έκανες στον ύπνο σου.
Να τι είναι το ποιοτικό νούμερο. Ροκάρετε όλοι μαζί, φίλοι και φίλοι! Ροκάρετε όλοι μαζί!